Βασίλης Μήτας, τεχνικός υπεύθυνος για τις ομάδες από K14 και κάτω και προπονητής της K15 που κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Super League. Ένα σχόλιο, Βασίλη, για τη χρονιά που φεύγει και για τα τμήματα υποδομής. Ναι, η ποδοσφαιρική σεζόν σχεδόν τελειώνει, αν και αρκετά τμήματα ακόμα έχουν κάποιες υποχρεώσεις και μέσα στο καλοκαίρι. Οι γεννηθέντες 2004 ταξιδεύουν αύριο για Γερμανία. Η K15 ταξιδεύει σε ένα τουρνουά στη Γερμανία. Στη συνέχεια, οι γεννηθέντες πάλι 2004 θα ταξιδέψουν σε ένα τουρνουά στη Μόσχα. Οι δραστηριότητες υπάρχουν συνέχεια. Ωστόσο, λίγο πριν το τέλος, επιλέξαμε να κάνουμε μια μικρή σεμνή τελετή λήξης μέσα στη Τούμπα. Στο γήπεδο που ονειρεύονται όλα τα παιδιά κάποια στιγμή να φτάσουν. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι σημαντικότερο. Ταυτόχρονα με την ταπεινότητα που πρέπει να δείχνουν τα παιδιά μεγαλώνοντας και φτάνοντας την πρώτη ομάδα, είναι καλό να τους δίνουμε μικρές στιγμές για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, ώστε οι ίδιοι όταν φτάσουν σε αυτό το επίπεδο να έχουν τόσες παραστάσεις, να μην τους συμβαίνει για μια φορά, να έχουν κατά μία έννοια απομυθοποιήσει λίγο το γεγονός του αντρικού ποδοσφαίρου και να, όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο, να είναι κάτι εύκολο για αυτούς, κάτι που το έχουν ζήσει στο παρελθόν εμπειρίες μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο, για να ανταποκριθούν και καλύτερα. Είδαμε μια σεζόν να τελειώνει, η οποία έφερε αρκετές διακρίσεις στα τμήματα υποδομής. Είδαμε το πρωτάθλημα της K15, το πρωτάθλημα της K13, η K17 έφτασε στο Final Four, η K20 είχε μια εξαιρετική παρουσία στο πρωτάθλημα της Super League, αν και μια ανανεωμένη πλήρως ομάδα. Αυτοί οι τίτλοι βαραίνουν αυτά τα παιδιά ή είναι μέρος και αυτό μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείτε ώστε να φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο κάποια μέρα? Νομίζω ότι το τονίζουμε συνέχεια όσοι ασχολούμαστε με τις ακαδημίες τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στο ΠΑΟΚ, τα τελευταία χρόνια βλέπω να το τονίζουν και σε άλλες ακαδημίες. Αυτό που μετράει σε όλο αυτό το διάστημα δεν είναι καθόλου τίτλος, είναι καθαρά και μόνο εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τον τρόπο και την προπόνηση και το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό μόνο και μόνο ώστε να κάνουμε 3-4 τρίκ που είναι εύκολο να κάνουμε σε αυτές τις ηλικίες για να κερδίσουμε ένα τίτλο. Οι τίτλοι βέβαια είναι για να τους χαίρονται όλα τα παιδιά της Ακαδημίας και στην ουσία αυτό που μετράει είναι οι παραστάσεις σε τέτοια μάτς. Να δείχνουν τα παιδιά ότι αυτό που μαθαίνουν όλο τον χρόνο μπορούν να το κάνουν σε τελικούς μεγάλους και ότι να δείχνουν στοιχεία ισχυρής προσωπικότητας. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να θυσιάσουμε τόσο παραμικρό τη μακροπρόθεσμη εκπαίδευση για να κάνουμε, όπως είπα και πιο πριν, κάποια τρίκ να κάνουμε για να πάρουμε ένα τίτλο. Το ΕΦ αγωνίζεστε, τι σημασία έχει στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕΠΑΟΚ? Νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία και γενικότερα όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τις ακαδημίες, το συναντούν συχνά αυτό σε πάρα πολλές ακαδημίες, μαθαίνουν με ποιο τρόπο πρέπει να λειτουργούμε στο γήπεδο απέναντι στον αντίπαλο, απέναντι στους διαιτητές, μαθαίνουν να σέβονται τους κανόνες, να σέβονται τις ηθίκες του παιχνιδιού. Μεγαλώνοντας πολλές φορές βλέπουμε κάτι άλλο στο τετρικό ποδόσφαιρο που δεν ξέρω, θα πρέπει να μας προβληματίσει γιατί συμβαίνει. Αλλά σίγουρα μέσα στην ακαδημία τα πράγματα κυμαίνονται πάντα στα πλαίσια του ΕΦ αγωνίζεστε. Και κάτι τελευταίο, είδαμε τα παιδιά να χειρίζονται με τα πόδια και με ευκολία θα έλεγα μπαλάκια του τέννις. Αυτό τι δηλώνει για την τεχνική που έχουν αυτά τα παιδιά σε μια τόσο νεαρή ηλικία? Ναι, βλέπουμε ποδοσφαιριστές πολλά χρόνια τώρα που περνάνε, που φτάνουν σε επίπεδο α' εθνικής και η τεχνική τους είναι σε μέτριο επίπεδο. Φυσικά, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και ποδοσφαιριστές που ανεβαίνουν στην α' εθνική με υψηλή τεχνική και θα έλεγα πολύ μέτριο το τακτικό επίπεδο τους. Αυτή είναι μια ηλικία που είδαμε σήμερα στο επίπεδο που η τεχνική τους θα πρέπει να είναι υψηλή. Θα πρέπει να είναι από τους βασικότερους στόχους της διαδικασίας μας. Το κάνουν, το μαθαίνουν, είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, είναι επιλεγμένοι ποδοσφαιριστές. Κατά 50% οφείλεται στο σκάουτινγκ που κάνουμε και κατά 50% στην προπόνηση. Είμαστε τυχεροί γιατί είναι και ταλαντούχα παιδιά. Σε μια μεγαλύτερη ηλικία, μετά τα 16-17, θα πρέπει να ολοκληρώνονται και το τακτικό τους κομμάτι. Αλλά αυτοί που βρίσκονται σήμερα εδώ είναι παιδιά που δουλεύουν συχνά σε τέτοια κομμάτια, γι' αυτό και βρίσκονται σε αυτό το υψηλό επίπεδο.